Ιουνισίου. Εδώ είμαστε στην περιοχή Άγιος Νικόλαος, Λεονταρίου, στην Κάντζα. Και βλέπουμε εδώ το λιοντάρι, το χαρακτηριστικό της περιοχής που το γράφει και η λαογραφία εδώ της περιοχής. Και ας δούμε τώρα το ιστορικό, τι έγινε και τι συνέβη. Γύρω στο 10ο αιώνα, εδώ ψηλά στον Ημιτό, κατοικούσαν λιοντάρια. Και ένα από αυτά τα λιοντάρια κατέβαινε μία φορά το χρόνο και έτρωγε μία παρθένο, ένα κοριτσάκι παρθένο. Η μία χρονιά όμως, ο κλήρος, ας το πούμε, έπεσε σε ένα ορφανό κοριτσάκι, το οποίο το είχε υπό την προστασία της μία γιαγιά. Η γιαγιά, όταν το έμαθε αυτό το γεγονός, έπεσε με δάκρυα και παρακάλεσε τον Άγιο Νικόλαο για αυτό το άτυχο κοριτσάκι να κάνει κάτι να ανατρέψει αυτό το γεγονός. Πράγματι, όταν το λιοντάρι όρμηξε να φάει το κορίτσι, ο του θαύματος τι έγινε, μαρμάρωσε. Είναι αυτό το λιοντάρι που βλέπουμε εδώ. Το γεγονός αυτό αναφέρεται στη λαογραφία της περιοχής και η περιοχή ονομάζεται Λεοντάρι Κάντζας. Ένα θαύμα από τα πολλά του Αγίου Νικολάου. Δίπλα από την Αθήνα. Το λεοντάρι, το μέγα θαύμα. Και δυστυχώς οι αρχαιολόγοι δεν το αναφέρουν, γιατί πρόκειται περί θαύματος. Έχουμε καταντήσει σύγχρονοι Έλληνες, ελαφρώς, για να μην πω εξ ολοκλήρου, άπιστοι. Παναγία Ζωοδόχου Πηγής. Άγιος Νικόλαος Ανεμοδούρης, έτσι λέγεται, επειδή έχει πολλούς ανέμους εδώ. Και ακούσαμε και ένα θαύμα που έκανε ο Άγιος Νικόλαος. Εδώ είμαστε στην Πόχαλη. Από εδώ βλέπουμε όλη τη θέα της Ζακύνθου. Της πόλεως της Ζακύνθου. Το τελευταίο παιδί και είχα κάνει μέση να τον ρίξω και τον είδα όλο ζωντανό. Α, είδατε τον Άγιο Νικόλαο. Ναι, μα το Θεό. Όταν ήθελατε, σκεφτήκατε να ρίξετε. Ναι, τον το ρίξω και μου λέει, αγόρι θα κάνεις, αλλά μην το περάσεις, μην το πετάξεις. Πω, πω. Ναι, μα τη χάρη. Και του λέω, και το έκανε Νικόλα το γιο μου το τελευταίο. Μάλιστα. Γιατί έχω κάνει με τον Θεό, παιδιά εγώ. Να σας ζήσουν. Είδατε, δεν αφήνουν οι Άγιοι. Να σας ζήσει. Να τους χαίρεστε.